Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, 46 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου συμπληρώθηκαν χθες. Μια πορεία μεγάλη για τα μέτρα της εποχής, ήρεμη, αν και μετά υπήρχαν κάποια παρατράγουδα στην περιοχή γύρω από τα Εξάρχεια. 46 χρόνια λοιπόν συμπληρώθηκαν από εκείνη την ημέρα που οι φοιτητές, οι εργάτες, οι μαθητές, ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας όρθωσε ανάστημα στην δικτατορία και στην Χούντα που μέτραγε 6 χρόνια από το 1967. Ήταν ουσιαστικά μαζί με την νομική που είχε προηγηθεί λίγους μήνες νωρίτερα τα δύο μεγαλύτερα και ίσως και μοναδικά κεντρικά αντιδικτατορικά γεγονότα. Το Πολυτεχνείο λοιπόν συμπλήρωσε 46 χρόνια και έχουμε από τότε, από το 1974 κιόλας, από την μεταπολίτευση, από την επαναφορά του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, μία συζήτηση γύρω από το Πολυτεχνείο. Ποιος, γιατί, πού, πώς, πώς οδηγηθήκαμε στο Πολυτεχνείο, τι έγινε μετά, τι έγινε εκείνες τις ημέρες στο Πολυτεχνείο. Αυτό λοιπόν το θέμα, το τι συνέβη στο Πολυτεχνείο εκείνες τις ημέρες της εξέγερσης, περιγράφει στο βιβλίο του ιστορικός επιστήμονας Ιάσονας Χαδρινός με τίτλο «Όλη νύχτα εδώ, μια προφορική ιστορία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αποτελείται από 84 απομαγνητοφωνημένες προφορικές μαρτυρίες, συνεντεύξεις με εισάριθμους φοιτητές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του 2010 έως το φθινόπωρο του 2019. Έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τον κύριο Ιάσονα Χαδρινό από την Γερμανία όπου βρίσκεται και με ιδιαίτερη έτσι, όπως είπα, χαρά θα κουβεντιάσουμε για το βιβλίο. Καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα αγαπητέ Μάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σε βλέπω μια χαρά. Σε χαίρομαι. Επίσης, Ιάσονα, καταρχάς πρέπει να σου πω ότι με φίλους που κουβεντιάσαμε για το βιβλίο, η πρώτη μας απορία ήταν ότι εσύ μας είχες συνηθίσει σε βιβλία για την κυρίως την ιστορική περίοδο, λίγο πριν την κατοχή και μετά την κατοχή. Πώς ήρθε η ιδέα να ξεκινήσεις, γιατί διαβάζω κιόλας στις πληροφορίες μου ότι αυτό το βιβλίο το ξεκίνησες από το 2010. Πώς ήρθε η ιδέα να ασχοληθείς με το Πολυτεχνείο και τις ημέρες εκείνες της εξέγερσης? Κοίταξε, όπως είπες, η δικιά μου ειδίκευση εντός αγωγικών είναι η δεκαετία του 40. Αυτό το βιβλίο είναι, θα έλεγα, μια προσωπική υπόθεση, η οποία όντως κρατάει 10 χρόνια, αλλά πηγαίνει πολύ πιο πίσω από τότε που ήμουν μαθητής, από τότε που εγώ, όπως φαντάζομαι, και χιλιάδες συνομήλικοί μου, λίγο μικρότεροι, λίγο μεγαλύτεροι, αντιληφθήκαμε το συμβολισμό αυτής της εξέγερσης και τους προβληματισμούς που μας δημιούργησε. Από μικρός μου άρεσε να ακούω ιστορία για το Πολυτεχνείο, όσο απλοϊκό και αν ακούγεται. Και όταν ήρθαν οι προβληματισμοί, τα εργαλεία του ιστορικού, η περιέργεια έγινε ακόμα μεγαλύτερη και ο πειρασμός να προχωρήσω σε αυτό το βιβλίο, στη συλλογή αυτών των μαρτυριών που δημοσιεύονται στο βιβλίο που ανέφερες, ήταν πολύ μεγάλος και δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Παρά τις δυσκολίες, τις εγγενείς δυσκολίες που είχε ένα τέτοιο εγχείρημα, δεν ήταν καθόλου εύκολο και δεν μιλάω μόνο για την πρακτική πλευρά του θέματος. Αυτό που με πρόλαβες, γιατί ήταν η δεύτερη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου. Εντάξει, δεν είναι σίγουρα η εποχή της κατοχής ή πριν ή μετά, που πλέον είναι πολύ λίγοι, ελάχιστοι οι επιζώντες. Το Πολυτεχνείο είναι σύγχρονη ιστορία. Εκτός από τα θύματα εκείνων των ημερών, οι πιο πολλοί συμμετέχοντες ζουν. Είτε είναι ενεργοί είτε δεν είναι, αλλά είναι στη ζωή άνθρωποι, άντρες και γυναίκες. Πόσο δύσκολο ήταν να στήσεις, να αρχίσεις να ψάχνεις αυτό το κομμάτι της ιστορίας, δηλαδή το Πολυτεχνείο? Να αρχίσουμε από αυτό που είπες, ότι είναι ακόμα ένα γεγονός πολύ νοπό. Mm-hmm. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου αυτονόητο ότι, από τη μια πλευρά, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι το γνωρίζουμε σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά κατά την άλλη διστάζουμε να εμπλακούμε σε αυτό από ιστορικής πλευράς. Δηλαδή να το ρωτήσουμε πράγματα που αφορούν
την ίδια την ιστορική επιστήμη. Παραμένει ένα τεράστιο σύμβολο, πανίσχυρο, έχει μια μνήμη πάρα πολύ ζωντανή και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Μεταστοιχιώνεται, αν θέλεις, για να χρησιμοποιήσω μια ακαδημαϊκή λέξη, στο τώρα μας, εμπνέοντας, καθοδηγώντας, δημιουργώντας εντάσεις ή και διαφωνίες. Πιθανόν δεν είναι ακόμα, πιθανόν να ήταν και λίγο νωρίς αυτό το εγχείρημα. Γι' αυτό είπα ότι είναι δύσκολο, επειδή δεν έχουμε βρει ακόμα το όριο ανάμεσα στη ζωντανή μνήμη και την ιστορική πραγμάτευση. Αν μη τι άλλο, επειδή μιλάμε για μια γενιά, ένα ιστορικό υποκείμενο που σε αντίθεση με την γενιά της κατοχής, όπως είπες, είναι ακόμα όχι μόνο ζωντανή, αλλά και μέσα στα πράγματα, μέσα στην παραγωγή, μέσα στην κοινωνία, μέσα στις πολιτικές διεργασίες κτλ. Αυτό σου προκάλεσε εντός ή εκτός εισαγωγικών εμπόδια, δηλαδή το γεγονός, ας πούμε, το πολιτικό, ότι οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της εξέγερσης είναι και ενεργοί στην πολιτική σκηνή, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Να σου πω ότι οι 84 μαρτυρίες που έχει αυτό το βιβλίο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν να μου μιλήσουν. Υπάρχει ένας αριθμός, όχι μικρός, για τα δικά μου δεδομένα, τη δική μου εντύπωση, που δεν δέχτηκαν. Για τον έναν ή τον άλλο λόγο, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο ευγενικά, μου έδωσαν να καταλάβω ότι υπάρχει ένας δισταγμός στο να τοποθετήσεις το ατομικό σου βίωμα απέναντι σε ένα γεγονός το οποίο έχει συμβολοποιηθεί στο έπακρο και έχει προσλάβει διαστάσεις σχεδόν ιερές. Είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθείς σε ένα ερευνητικό αίτημα που σου ζητάει να μιλήσεις βιωματικά. Αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο, όχι σε επίπεδο ιδεολογικής τοποθέτησης, αλλά να πεις το βίωμά σου. Τι πραγματικά θυμάσαι. Γιατί υπάρχει ένας δικαιολογημένος, βέβαια, δισταγμός, ότι μπορείς να βγεις μικρότερος μπροστά στο σύμβολο. Ναι. Δεν ήταν αυτονόητο ότι θα δεχτούν να δώσουν μια συνέντευξη αυτοί οι άνθρωποι. Πράγμα το οποίο τώρα το καταλαβαίνω και μπορώ να το εξηγήσω όπως το εξηγώ. Τώρα, οι μετατοπίσεις στην πορεία του χρόνου είναι κάτι το δεδομένο. Η προφορική μαρτυρία είναι μνήμη, η μνήμη είναι ανάκληση. Είναι κάτι το οποίο δίνεται στο παρόν και το παρόν επικάθεται με πολλούς και διάφορους τρόπους στο παρελθόν. Αλλά αυτό είναι και η γοητεία της προφορικής μαρτυρίας και της ενασχόλησης μας με τη μνήμη γενικότερα. Δεν απαραίτητα αρνητικό. Ναι, είναι πολύ σωστό. Στην πορεία για τη συγγραφή του βιβλίου σκέφτηκες ότι μήπως κάνεις λάθος ή μήπως πρέπει να το αφήσεις και να το πιάσεις λίγο μετά, μερικά χρόνια μετά. Το σκέφτηκες καθόλου, σου πέρασε το μυαλό? Το σκέφτομαι και τώρα που μιλάμε, Μάικη. Σκέφτομαι μήπως έκανα κάτι το οποίο με ξεπέρασε. Γιατί σε κάθε στάδιο της έρευνας αυτής ένιωθα ότι με υπερβαίνει το εγχείρημα. Ακόμα και τώρα σκέφτομαι ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Εντάξει. Απ' την άλλη δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή, δεν υπάρχει σωστό και λάθος timing. Υπάρχει από την άλλη πλευρά μια ηλικία, μια χρονική στιγμή που διευκολύνει τους ανθρώπους να είναι πιο κριτική απέναντι στον εαυτό τους και στα περασμένα τους βιώματα. Δηλαδή, να σου το πω πιο απλά, πριν 20 χρόνια αυτό το βιβλίο δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα δεχόταν κανείς να μιλήσει βιωματικά για κάτι που ήταν ακόμα πιο φρέσκο. Mm-hmm. Από την άλλη, όπως είπα, δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή και το ρίσκο είναι πάντα ρίσκο στην έρευνα. Ναι. 9 χρόνια έρευνας, καταγραφής, συζητήσεων και όλα αυτά. Υπάρχουν στιγμές πολύ δυνατές, υπάρχουν στιγμές που δεν περίμενες ότι θα ακούσεις πράγματα που δεν θα ακούσεις? Κοίταξε, από φέτος η επέτειος του Πολυτεχνείου για μένα είναι διαφορετική. Ξέρω πλέον πάρα πολλά. Και δεν είναι ότι ξέρω πάρα πολλά ως ιστορική πληροφορία, ξέρω και πάρα πολλούς ανθρώπους με τραύματα και ψυχικά και σωματικά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μαρτυρίες, δεν μπορώ να ξεχωρίσω ανθρώπους μέσα από αυτή την έρευνα, αλλά μπορώ να σου πω ότι πολύ δυνατές στιγμές που μου άνοιξαν και εμένα τα μάτια σε μια ολόκληρη εποχή, όχι μόνο στο τρίμερο της εξέγερσης, είναι ιστορίες ανθρώπων που τραυματίστηκαν από σφαίρες. Αναζήτησα συστηματικά τη συγκεκριμένη εμπειρία. Έχω καταγράψει 7 αφηγήσεις τέτοιων ανθρώπων που περιγράφουν αφενός κοινές μάχης, δηλαδή δίνουν αυτό που θα έλεγα κυριολεξία της εξέγερσης, αυτό που γινόταν έξω από το Πολυτεχνείο και το οποίο το ξεχνάμε πολλές φορές.
Και βέβαια την τρομερή του περιπέτεια με την οσηλεία στα νοσοκομεία και πραγματικούς βασανισμούς των χουντικών τεράτων στα κρεβάτια των νοσοκομείων. Πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Είναι ιστορίες που υπογραμμίζουν και πρέπει να υπογραμμίζουν την κυριολεξία του τι σημαίνει χούντα. Μια λέξη η οποία έχει ταλαιπωρηθεί λίγο στο δημόσιο λόγο, γιατί τη κάνουμε μια σχετική κατάχρηση, η οποία δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Ναι, γι' αυτό που λες, γι' αυτό το συγκεκριμένο κεφάλαιο τώρα για τους τραυματισμούς, για τους πυροβολισμούς και όλα αυτά, ξέρεις, είναι και η απόπειρα από μία πλευρά, δεν θα πω την άλλη, από μία πλευρά να στηρίξει ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και ότι ό,τι έγινε έγινε απ' έξω και αν υπήρξε κάποιος νεκρός είναι από αδέσποτη σφαίρα και πάει λέγοντας. Άρα οι μαρτυρίες οι δικές σου και οι δικές σου και στην καταγραφή του βιβλίου έρχονται να δώσουν. Να ρίξουν φως σε αυτό το σημείο που είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Κοίτα να δεις. Μακάρι θα είμαι λίγο συγκρατημένος ως προς το τι μπορούμε να μάθουμε για τους νεκρούς και τους τραυματίες. Παραμένει ένα πάρα πολύ σκοτεινό ζήτημα, το οποίο έχει μπερδέψει και την ιστοριογραφία και τη δημοσιογραφία και το δημόσιο διάλογο. Έχει δημιουργήσει φοβερή σύγχυση. Δύο πράγματα μόνο θέλω να πω, ότι υπήρχε πραγματική προσπάθεια της Χούντας εκείνη την περίοδο, εκείνες τις μέρες, να κρύψει περιπτώσεις νεκρών. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό και είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι υπάρχουν κι άλλοι νεκροί που δεν τους έχουμε απλώς ταυτοποιήσει. Και το άλλο είναι, και θα γίνω λίγο προκλητικό σε αυτό το σημείο, ότι επικαλούμαστε το Πολυτεχνείο ως μια λαϊκή εξέγερση, χωρίς όμως να αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχει και μια. Είναι προβληματικός ο τρόπος στον οποίο αναφερόμαστε σε ένα τόσο σημαντικό πολιτικό γεγονός, χωρίς να προσέξουμε ότι αφήνουμε κάποιους νεκρούς αχυδαιμόνευτους, δηλαδή χωρίς ταυτότητα, δίνοντας έμεσα και άθελά μας ένα πάτημα στην ακροδεξιά, να αμφισβητεί με παραπιστικά επιχειρήματα του στυλ. Δεν ήταν εξεγερμένοι, τι ήθελαν εκεί πέρα, ήταν απλή περαστική, ναι. Τι ήθελαν ο 15χρονος στα Εξάρχεια. Ναι, ναι. Να προβοκάρω και λίγο. Ναι, ναι. Είναι. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, γιατί όταν μιλάμε για μία εξέγερση δεν μπορεί να είναι η εξέγερση περιφραγμένη στο προάβλιο, ας πούμε, του Πολυτεχνείου ή ξέρω εγώ σε κάποια αίθουσα του τότε και του σημερινού Πολυτεχνείου. Οι κριτικές που έχεις ακούσει, με ενδιαφέρει αν θες να μου πεις για τη γενιά του Πολυτεχνείου, δηλαδή αν κάποιοι άνθρωποι σε πήραν και σου είπανε βρε Ιάσονα, μπράβο που το έβγαλες, ή σου είπανε τι το ήθελες τώρα, ας πούμε, αυτό. Υπήρξαν τέτοιες κριτικές? Κοίτα να δεις, είναι πολύ φρέσκια η έκδοση. Δεν έχω πάρει καν το βιβλίο στα χέρια μου. Α, ωραία. Κάτι μετανάστευσης. Ναι. Μου έρχεται μόνο απόϊχος από διάφορους φίλους που το διαβάζουν. Νομίζω ότι είναι θετικές οι πρώτες κριτικές. Αν και ισχύει αυτό που είπες και το παραδέχτηκα και εγώ λίγο πριν, ότι που ήθελες και έπλεξες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ ποτέ δεν είδα το πράγμα αυτό, ότι καταγράφω τη γενιά του Πολυτεχνείου. Κατέγραψα τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου. Δεν πιστεύω τον όρο γενιά. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται περιγραφικά, αλλά τον έχουμε ταλαιπωρήσει και έχει παρερμηνευτεί χιλιάδες φορές. Και είναι μια συζήτηση καινή περιεχομένου, αν θέλεις, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Επειδή ζούμε και ήταν και χθες η πορεία, ήταν οι μέρες το τριήμερο του Πολυτεχνείου. Για μας, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα, αλλά για μας που ήμασταν παιδιά τότε, 10, 8, 7, το Πολυτεχνείο άρχισε να μετράει από το 74, 75, 76 που αρχίσαμε να πηγαίνουμε στο Πολυτεχνείο, όχι με τις συνθήκες που γίναμε σήμερα, γιατί κάναμε αποχή, δεν υπήρχε γιορτή. Κάναμε αποχή για να κάνουμε γιορτή. Πολλές φορές δεν μας αφήνανε να κάνουμε γιορτή. Πηγαίναμε στο Πολυτεχνείο, παίρναμε απουσίες. Η δική σου η εικόνα από τότε και σήμερα, το Πολυτεχνείο τελικά έχει τη θέση, η εξέγερση του Πολυτεχνείου έχει τη θέση που της αξίζει στην ιστορία την ελληνική, την νεότερη, την πολιτική ιστορία, θα πω εγώ? Κοίταξε να δεις, είναι πολύ δύσκολη η ερώτησή σου. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ, το ότι το μελετάμε, το συζητάμε, γράφουμε βιβλία γι' αυτό, διαφωνούμε, σημαίνει ότι είναι κάτι εξαιρετικά ζωντανό. Απ' την άλλη, οφείλω να σου πω ότι μιλάμε για μία μνήμη καλλιδοσκοπική,
Μιλάμε για ένα σύμβολο και ένα σύμβολο πάντα εργαλειοποιείται. Δηλαδή μπορεί να γίνει να εργαλειοποιηθεί από την εκάστοτε εξουσία, από το πολιτικό σύστημα, από ομάδες, συλλογικότητες, κόμματα, παρατάξεις. Με αυτόν τον όρο παραμένει ζωντανό. Δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι ένα πτώμα το οποίο θα είναι στο τραπέζι μας, στο χειρουργικό και θα χρησιμοποιήσουμε κάποια συγκεκριμένα εργαλεία για να κάνουμε την νεκροψία του. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Τέλος πάντων, είμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να συζητάμε κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι αυτό που λέμε απόσταση από τα γεγονότα είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Όπως είπες, η μνήμη είναι ακόμα ζωντανή. Το Πολυτεχνείο σημαίνει κάτι ακόμα και για σένα, που ήσουν παιδί τότε, αλλά εισέπραξες και σε επηρέασε μεγαλώνοντας και όταν ενηλικιώθηκες. Είναι και κάτι το οποίο αντιλήφθηκα και στο βιβλίο και στη διαδικασία και υπήρχε ως προβληματισμός. Ήθελα να βρω ανθρώπους που ήταν τότε νεαροί μαθητές, δηλαδή 15, 16, 17 ετών. Και κατάλαβα πως ίσως σε αυτές τις περιπτώσεις ο όρος γενιά του Πολυτεχνείου παίρνει μια άλλη σημασιοδότηση. Γιατί να μιλάμε για γενιά του Πολυτεχνείου, προσπαθώντας να εντοπίσουμε αυτούς που θεωρούμε ή που ήταν φυσική ηγεσία ή πρωταγωνιστές ή δημιουργοί της κατάληψης που έγινε εξέγερση, και όχι τους ανθρώπους που κατέβηκαν στον δρόμο βιώνοντας κάτι πρωτόγνωρο εννοείται για αυτούς και κάτι τρομερά συγκλονιστικό που στάθηκε η αρχή και της πολιτικής του συνειδητοποίησης, κάτι που ισχύει για πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή και σε υπαρξιακό επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικής ένταξης, το 1973 γέννησε το 1974. Δεν μπαίνω στη συζήτηση κατά πόσο το Πολυτεχνείο έριξε τη Χούντα. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάτι τέτοιο, αλλά το 1974 ήρθε από το 1973. Ναι. Το 1973 και το Πολυτεχνείο είναι η τομή πολλών πραγμάτων που πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτό που λέμε μεταπολίτευση, αρχή της μεταπολίτευσης και τέλος πάντων πού βάζουμε την αρχή μιας ιστορικής περίοδου. Αυτό που λες για τους μαθητές είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι, γιατί πραγματικά έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, καλά την έχεις κάνει και εσύ και εγώ και χιλιάδες ώρες ατελείωτες και σε ταβέρνες αλλά και σε επίσημα αμφιθέατρα για το τι είναι η γενιά του Πολυτεχνείου, ποιος είναι η γενιά του Πολυτεχνείου και ποιος τον εκπροσωπεί, αν τον εκπροσωπεί κάποιος. Αυτό όμως που είπες για τους μαθητές πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για παιδιά 14-15 ετών που δεν είχαν καμία πολιτική ενασχόληση, πέρα από αν είχαν από το σπίτι τους κάποια ακούσματα σε πολύ δύσκολη εποχή, δικτατορία μιλάμε, και τα οποία, όπως είπες εσύ ακριβώς, βγαίνουν στο δρόμο για κάτι το οποίο πολλές φορές δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν, δεν ξέρουν τι θα γίνει. Έτσι δεν είναι? Είναι μια επιλογή με μεγάλο ρίσκο, ας πούμε, να το πω έτσι. Είναι ένας από τους λόγους, θεωρώ προσωπικά, ότι είναι ένας από τους λόγους που το Πολυτεχνείο μας συντριγκάρει και ερεθίζει τη σκέψη μας και τον προβληματισμό μας και τον πολιτικό προβληματισμό μας και γενικότερα. Είναι αυτή η μοναδική στιγμή συνάντησης οργανωμένου και αυθόρμητου. Το οργανωμένο κομμάτι το έχουμε λίγο πολύ μελετήσει ή τέλος πάντων κατανοήσει. Είναι η ανθρωπογεωγραφία των οργανώσεων, των παράνομων οργανώσεων, των φοιτητικών παρατάξεων, το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα το οποίο είναι το φυσικό ιστορικό υποκείμενο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Αλλά το τριήμερο του Πολυτεχνείου δεν είναι μία ακόμα στιγμή του φοιτητικού κινήματος. Είναι ένα εκρηκτικό άνοιγμα της πρώτης συλλογικής αμφισβήτησης της δικτατορίας που είναι το φοιτητικό κίνημα σε ευρύτερα ακροατήρια. Αρχίζει να μαζεύεται κόσμος. Αυτός ο κόσμος που όλες οι αναλύσεις του τότε και οι αναλύσεις που ήρθαν αργότερα προσλαμβάνουν ως κόσμο κοιμισμένο, παρετημένο, ηττημένο και μέσα στη βουβαμάρα και την υποταγή. Αυτό το πράγμα απέκτησε εκρηκτικές διαστάσεις, απόδειξε η τεράστια αιματοχυσία την οποία αντιλαμβανόμαστε πλέον ως τέτοια και την οποία ακόμα δεν έχουμε συλλάβει, μιλάω ως ιστορικός, ούτε στην δημογραφική της ταυτότητα, δηλαδή το προφίλ των εξεγερμένων ανθρώπων εκτός φοιτητών, ούτε ακόμα και στην τοπογραφική της έκταση, αν θέλεις. Ταυτίζουμε τα γεγονότα με ένα κτίριο, το απόλυτο σύμβολο που είναι το Πολυτεχνείο, ξεχνώντας ότι υπήρχε μια εξεγερσιακή περίμετρος. Συγκρούσεις σε όλο το κέντρο της Αθήνας, οδοφράγματα, ταραχές, με την καλή ενένω, ταραχές στα σχολεία. Ναι. Ο μαθητικός πληθυσμός πολλών σχολείων της Αθήνας, έτσι όπως το έχω αντιληφθεί και ακούγοντας και διαβάζοντας, ήταν σε αναβρασμό εκείνες τις μέρες.
Ναι. Και επειδή είπες και για οδοφράγματα και για συγκρούσεις, είναι σημαντική και η συμβολή σε αυτό που, που λέμε εξέγερση του Πολυτεχνείου και του εργατικού κόσμου. Δηλαδή, κινητοποιήθηκε και εργαζόμενοι, εργάτες που κινήθηκαν να συμπαρασταθούν αρχικά στους φοιτητές, αλλά στη συνέχεια, όπως και οι μαθητές, όπως και απλοί άνθρωποι, υπάλληλοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ενταχτήκανε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι δεν είναι? Αν πάρεις κάποια ντοκουμέντα της εποχής, ότι αμέσως επόμενες μέρες, μέσα στην παρανομία, κάποιες παράνομες οργανώσεις προσπαθούσαν να εκτιμήσουν τα γεγονότα. Έγραφαν αναφορές ή και ανταποκρίσεις, μαρτυρίες από μέσα και προσπαθούσαν να βγάλουν μια πολιτική εκτίμηση του κόσμου ο οποίος κατέβηκε και συμμετείχε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι είναι μια αναφορά, ας πούμε, της ΑΣΠΕ, της φοιτητικής παράταξης του ΕΚΕ, μια από τις πιο δυναμικές οργανώσεις τότε επαναστατικής αριστεράς που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα. Mm-hmm. Ήταν αυτή που πίεζε να γίνει κατάληψη. Και γράφει με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα μήνα μετά, νομίζω, ότι αυτοί που κατέβηκαν, αυτό που μπορούμε να πούμε στα σίγουρα, είναι ότι κατέβηκαν οι γονείς μας. Μάλιστα. Και σε δεύτερη παράγραφο προσπαθεί το ίδιο κείμενο να εκτιμήσει τελικά οι γονείς μας είναι αστεί, μικροαστεί ή εργάτες. Ναι. Όπως και οι συζητήσεις που έγιναν πολλές στην περίοδο της μεταπολίτευσης, αν η νεολαία αποτελεί ένα δόκιμο όρο, ένα επαναστατικό υποκείμενο. Αν δηλαδή δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο με όρους κοινωνικής τάξης, αλλά και με άλλους όρους. Ναι. Ήταν η εποχή μιας έκρηξης νεολαϊστικής αμφισβήτησης, που χωρίς να παραβλέπω κανένα οργανωμένο παράγοντα, ο οποίος πάντα παίζει ένα κέριο ρόλο, έκανε τη νεολαία να έρθει σε αντιπαράθεση όχι μόνο με το χουντικό καθεστώς, αλλά και με τον κόσμο των μεγάλων εκείνης εποχής. Είναι όλη αυτή η συζήτηση κατά πόσο η γενιά, το αντιδιατορικό φοιτητικό κίνημα, είναι ο ελληνικός Μάης του 68, κάτι ναι, το οποίο δεν μπορεί να απαντήσει κανείς με ναι φυσικά. Είναι με την κουβέντα και με το βιβλίο, αλλά όχι μόνο με το δικό σου βιβλίο, αλλά με αφορμή το δικό σου βιβλίο και όλα αυτά που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, πραγματικά κάθε χρόνο κάτι συμβαίνει και χαίρομαι που το δικό σου βιβλίο είναι μια τέτοια αφορμή και ξαναμπαίνει η συζήτηση, αυτό ακριβώς που είπες, τι ρόλο έπαιξε το Πολυτεχνείο όχι μόνο ενάντια στη Χούντα, αλλά γενικότερα στη διαμόρφωση της πολιτικής συνείδησης της ελληνικής νεολαίας. Είναι πολύ σημαντικό, χαίρομαι που το βάζεις, γιατί για μένα είναι κομβικό σημείο. Είναι αυτό που είπε η ΑΣΠΕ, ότι κατεβήκαν οι γονείς μας. Οι γονείς τους κατεβήκαν με πολύ φόβο, με πολύ αγωνία και για το τι θα γίνουν τα παιδιά τους ενδεχομένως, αλλά και για τους ίδιους το μέλλον της χώρας, την αντίθεσή τους στο καθεστώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, νομίζω. Ξέρεις, υπάρχει μια εξαιρετική μελέτη ενός εξαιρετικού επιστήμονα, του Κώστα του Κατσάπη, σε ένα πρόσφατο βιβλίο του με τίτλο «Το πρόβλημα νεολαία». Μελετάει την ελληνική νεολαία και τους όρους της αμφισβήτησης τη δεκαετία του 60 και μέχρι το 74. Λέει λοιπόν στην εξαιρετική εισαγωγή του ότι από το 74 και μετά η νεολαία αρχίζει να παίζει ένα τελείως διαφορετικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία από τις προηγούμενα. Αν πριν τη δικτατορία και φυσικά κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ο νέος ήταν πρόβλημα, δηλαδή ήταν πολύ επαναστατημένος, πολύ ανυπόταχτος, ήταν teddy boys, έπρεπε να πειθαρχηθεί και να ακολουθήσει έναν κανόνα, έπρεπε να σοφρονιστεί, μετά το 74 η νεολαία παίρνει μια τελείως άλλη σημασιοδότηση. Γίνεται συνώνυμο των αγώνων για πρόοδο και αγώνες. Mm-hmm. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία βλέπει την νεολαία. Επίσης είναι κατά μία έννοια η αρχή, το έχουν γράψει πολλές μελέτες, δεν το λέω πρώτη φορά. Αν θέλεις, το ξέρεις καλά επίσης, ότι η δεκαετία του 70 και αυτή η εκρηκτική εμφάνιση της νεολαίας στο προσκήνιο, στην εμπροστοφυλακή του αντιδικτατορικού αγώνα, σιγά σιγά σημαίνει ότι τα κόμματα άρχισαν να χάνουν τις νεολαίες. Ναι. Δηλαδή, μέλη, το ξέρουμε από την ιστορία του Πολυτεχνείου ήδη από τότε, ότι μέλη οργανώσεων που ανήκαν στην τότε παραδοσιακή αριστερά, του ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού, διαφώνησαν με την όποια γραμμή υπήρχε, ακολούθησαν το δικό τους δρόμο και αυτό συνεχίστηκε και στη μεταπολίτευση με διάφορες μορφές. Τα κόμματα χάνουν τις νεολαίες. Αυτό είναι η Χούντα και η συμπίεση που προκάλεσε για 7 χρόνια αυτός ο πνιγμός της συλλογικής έκφρασης
που ενέτεινε αυτό που πάντα υπάρχει σε κάθε κοινωνία, σε κάθε εποχή, το χάσμα των γενναίων και με πολιτικούς όρους και με κοινωνικούς και με ανθρωπολογικούς. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς, να μας πεις έτσι με δύο λόγια, η ξενιθιά είναι δύσκολη? Είναι δύσκολη. Μπορώ να πεις ότι έχω αυτή τη φοβερή σχιζοφρένεια του μετανάστη, που ξυπνάω με μια φοβερή νοσταλγία για την Ελλάδα και κοιμάμαι με μια αγάπη για τον τόπο στον οποίο έχω έρθει. Έτσι. Και την άλλη μέρα πάλι τα ίδια. Ναι. Δεν έχει κάτι ακόμα η μπύλια. Ζυγίζω ακόμα τα υπέρ και τα κατά. Μάλιστα. Ετοιμάζεις κάτι άλλο ή είσαι σε διαδικασία έτσι, ξεκούρασης μετά το Πολυτεχνείο για να μπεις δυναμικά αργότερα? Θα επανέλθεις στο ιστορικό κομμάτι που ξέρουμε, δηλαδή δεκαετία του 40, κάποια στιγμή? Αυτή δεν θα φύγει ποτέ. Α, ωραία. Εκεί μένω, δεν απομακρύνθηκα και ποτέ από αυτήν. Έτσι. Και αυτή την εποχή δουλεύω ως θέμα τους Έλληνες που την περίοδο της κατοχής συνελήφθησαν τους Γερμανούς και εκτοπίστηκαν σε γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μάλιστα. Τους μη Εβραίους, δηλαδή τους πολιτικούς κρατουμένους. Είναι ένα πρόγραμμα που δουλεύω 2-3 χρόνια για το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι ανάμεσά τους, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο Νίκος Ζαχαριάδης, έτσι δεν είναι? Σωστά το ήταν. Ο πρώτος ο οποίος συνελήφθη από τους Γερμανούς. Α, ο πρώτος. Εκτοπίστηκε, ναι. Συστημένα πήγανε και πέρασε όλα τα χρόνια του πολέμου στον Ταχάου, μέχρι το 45. Μάλιστα. Ιάσονα Χανδρινέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε γιατί ήσουν απόψε εδώ μαζί μας. Σε ευχαριστούμε για το βιβλίο. Σε ευχαριστούμε και για τα άλλα βιβλία. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια κουβέντα γενικότερα, γιατί εγώ δεν το κρύβω ότι είμαι φανατικός αναγνώστης σου. Λοιπόν, και περιμένουμε με αγωνία κάθε σου δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μάκη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή να είσαι συνέχεια. Καλά. Ήταν ο Ιάσονας Χανδρινός, ένας από τους, κατά την ταπεινή μου άποψη, καλούς νέους ιστορικούς, άνθρωπος που ψάχνει, που γράφει χωρίς παροπίδες και αξίζει να τον αναζητήσετε, να διαβάσετε τα βιβλία του. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ της Ολλανδικής τηλεόρασης από εκείνη την εποχή, από εκείνες τις ημέρες δηλαδή του Πολυτεχνείου, που κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο, που όμως δεν έχει πολύ δημοσιότητα, και τα προηγούμενα χρόνια που παρακολουθώ την επέτειο του Πολυτεχνείου δεν έχω δει να το μεταδίδει κάποιο κανάλι, κάποιο διαδικτυακό site. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα όπου ο ρεπόρτερ της Ολλανδικής τηλεόρασης έχει μπει μέσα στο Πολυτεχνείο και συζητά με φοιτητές, εργάτες, μαθητές που είναι στην κατάληψη του Πολυτεχνείου το 1973. Νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή. Ένας κόσμος ολόκληρος, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πλημμυρίζουν τον χώρο μπροστά από το Πολυτεχνείο. Μέσα στο Πολυτεχνείο βρίσκονται 5.000 σπουδαστές και μαθητές. When we are afraid that if things will go on like it happened these 60 years, it will not continue only seven years, but more than seven. Do you think this kind of action will be successful? We hope that will be the first, the beginning of a bigger revolution against the junta. Yes. And why not to happen something like Thailand? Yeah. Whatever happened in Thailand. Yeah. But do you think this is very dangerous for students? No. Of course it is dangerous, but we prefer our freedom even having some dangers. That's the best thing, of course. The best thing is freedom. C'est contre le impérialisme, tout ça, contre le capitalisme. On dit encore. Ici, il n'y a pas seulement des étudiants, il y a des élèves, il y a des ouvriers, il y a tous. Tout le monde vient ici. Des ouvriers aussi? Oui, des ouvriers. Tout le monde avec nous. Des étudiants, tout le monde. Μέσα στο Πολυτεχνείο, οι φοιτητές ετοιμάζουν φυλάδια και αφίσες.
που το περιεχόμενό τους δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για το μήνυμά τους. And we want freedom, you know. We don't want Papadopoulos and any of his company. Understand? American, that's all. American. We took up our mind and we decide to fight for this. Yes. We want to fight now. But you have a little bit experience with the police, isn't it? Yeah, it doesn't matter. We're not afraid. It is our heart that is making this. Yeah. So it is very easy. If we want something, we get it. Εκτός από έναν πολύγραφο, οι νέοι του Πολυτεχνείου διαθέτουν και ένα ραδιοφωνικό πομπό. Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων. Αυτό ήταν το απόσπασμα από το βίντεο ντοκουμέντο. Αναζητήστε το στο διαδίκτυο. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Καταγράφει όλη την κατάσταση εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές του Πολυτεχνείου το 1973. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πάλι τον Ιάσο Αχανδρινό που ήταν απόψε εδώ μαζί μας στο starx.gr. Πολιτικά και άλλα την άλλη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.